Γενικότερα σήμερα, γιατί ανυπομονείς περισσότερο για αυτή, σήμερα αυτή την ημέρα που είναι η γιορτή της μουσικής? Φέτος έχουμε περισσότερα acts και έχουμε πολύ ενδιαφέροντα act, γιατί κάνουν όλοι ντουέτα και μερικά που είδα εχθές στην πρόβα είναι φανταστικά και ανυπομονώ να τα δω. Θέλω λίγο επίσης να μου πεις τι φορά σήμερα, γιατί είσαι πραγματικά... Δεν έχω λόγια. Είναι φανταστικό αυτό το outfit που φοράς. Τι είναι? Ευχαριστώ πολύ. Είναι ατσούντο κούντο. Τι είναι? Ατσούντο κούντο. Είναι φανταστικό. Ναι, μου αρέσει γενικώς εμένα πολύ αυτό το στυλ που δείχνουν το σώμα στην ουσία. Αυτό είναι και το σώμα μου. Οπότε νομίζω ότι καλό είναι να δείχνουμε αυτό που είμαστε και να το αγαπάμε το σώμα μας. Να πούμε και δύο λόγια για το καινούργιο τραγούδι που κυκλοφόρησες μόλις τώρα. Γυρίστηκε στην Ίδρα, άκρος καλοκαιρινό. Πες μου δύο λόγια γι' αυτό. Το τραγούδι λέγεται «Όταν θα με ζητάς». Ένα άκρος καλοκαιρινό βίντεο κλιπ, όπως και το τραγούδι είναι ανεβαστικό και καλοκαιρινό. Βλέπω ότι ο κόσμος το αγαπάει και μου δίνει την αγάπη του και με ευχαριστεί πάρα πολύ εμένα προσωπικά όλο αυτό, γιατί είναι μια ανταμοιβή αυτό που παίρνω εγώ από τον κόσμο. Εγώ κάνω τα πάντα για να είναι ευχαριστημένος και ο κόσμος, να είμαστε όλοι να διασκεδάζουμε και να περνάμε όμορφα και να μοιραζόμαστε αγάπη. How do you feel? Because this is the, how can I say it now, the third time. So happy, and it just feels so amazing because we have the best fans here in Greece. They are crazy. We love crazy. And yeah, it's going to be exciting to see tonight. Yes. Η μουσική και η μόδα, πώς συνδυάζονται στη δική σου ζωή? Είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, γιατί η μουσική είναι έμπνευση. Το συνδυάζεις με πάρα πολλά συναισθήματα και κατ' επέκταση και η μόδα που είναι κάτι ανάλογο. Δεν νομίζω ότι παραλείπει το ένα το άλλο. Είναι και τα δύο βαθιά μέσα στη ζωή μου. Πώς είστε? Πολύ καλά, power, θετική ενέργεια, πέρα από τον καιρό που είναι κίτρινος αυτή τη στιγμή. Ωραία, παιδιά, ανυπομονείτε να παρακολουθήσετε όλους τους σημερινούς μας καλλιτέχνες live on stage. Πάρα πολύ ανυπομονούμε, γιατί θα πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ δυνατό show και θα περάσουμε τέλεια, πιστεύω. Χθες μας είπες ότι μία από τις αγαπημένες εμφανίσεις στη σκηνή των VMAs όλα αυτά τα χρόνια ήταν αυτή που είχατε κάνει πέρυσι με τους Άντερνετ και τον Μάικ. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Θέλω να σε ρωτήσω ωστόσο, επειδή είδαμε κιόλας, είναι και γνωστό ότι το αγόρι σου ήταν εδώ πέρα, σε στήριξε χθες και στην Τζενεράλα και σε όλα αυτά. Θέλω να μου πεις αν και οι δύο, επειδή είστε παιδιά του ΜΑΤ, αν το πρώτο, έτσι, η πρώτη σπίθα ήταν μέσα από εδώ, από αυτό το θεσμό της μουσικής. Ενώνει και ανθρώπους τελικά. Μήπως. Σίγουρα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις και δύο λόγια για το νέο τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει σαν solo act πλέον. Πάμε από την αρχή, λέγεται. Βγήκε από την Panic Records. Δεν θα το πω σήμερα βέβαια, αλλά κυκλοφόρησε και το βίντεο κλιπ τώρα. Ελπίζω να σας αρέσει. Είναι η γιορτή της μουσικής, δεν το συζητώ. Η μεγαλύτερη, εννοείται. Εσύ κάνεις το warm-up, ανοίγεις το show. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Καλά, είναι μια καταπληκτική εμπειρία, δεν υπάρχει. Και είναι ένα show 9 λεπτά, να ζεστάνουμε τον κόσμο, να περάσουμε καλά. Dua Lipa, Bibi Rexha, Marshmallow, όλοι τι παίζει το MAD, για να ζεστάνουμε τον κόσμο και να ξεκινήσει να πάει καταπληκτικά το show. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα, στο θεσμό των MAD βραβείων. Είναι κάτι... Τρίτη χρονιά! Η δεύτερη για εμένα. Δεύτερη. Πέρσι έλειπα, έκανα έτσι μια μικρή αποχή και φέτος ξαναέρθα. Φέτος θα τα δώσεις όλα. Θα γίνει κουφός σεισμός. Οπότε όλα μια... Θα γίνει κουφός σεισμός μαζί με την Άγια πάνω στο στέιτ. Μαζί με την Άγια, πάρα πολύ καλή κοπέλα, πάρα πολύ καλή φίλη μπορώ να πω. Γνωριστήκαμε πρόσφατα, κολλήσαμε σαν χαρακτήρες και νομίζω θα δώσουμε το 100% μας για να περάσουμε άψογα και εμείς και ο κόσμος από κάτω πάνω. Και κάτι μου λέει η Λένια ότι πάλι τα views στο YouTube θα ξεπεράσουν τα 2-3 εκατομμύρια, 4-5 ανάλογα. Δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Ο κόσμος μας αγαπάει και μας βοηθάει και με τις θεάσεις, με τα views. Τι γίνεται εδώ πέρα? Για κάτι την ερώτηση. Έχουμε βάλει τον άντρα στη μέση. Έχουμε βάλει τον άντρα στη μέση. Γιατί έχει γίνει? Τι έχω κάνει? Ξανθό με λαχνό. Ξανθό κατά ξανθό. Ξανθό με λαχνό. Είναι όπως εμείς οι δύο. Ξανθό με λαχνό. Αυτό εννοούσα, ματάκια μου. Αυτό εννοούσα. Δεν το κατάλαβες. Μούληψες να ξέρεις. Και εμένα μούληψα. Θα πούμε και την Παρασκευή, βέβαια. Τα λέμε την Παρασκευή από κοντά. Είναι η πρώτη σας χρονιά στα Mad Video Music Awards. Πρώτη, ναι. Είναι η πρώτη σου. Πρώτη. Και εμένα είναι η πρώτη μου. Πώς αισθάνεστε λίγο έτσι που το ζούμε τώρα αυτό πιο μπροστά από τα φώτα, τέλος πάντων? Κόκκινο χαλί, αμηχανία υπάρχει? Αμηχανία ποτέ, προς Θεού. Απλά θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη εμπειρία. Για πέστε τι μας πάνω στη σκηνή πάλι. Ναι, είμαι με τον Άργυρο και DJ Cass. Οχο! Και θα κάνουμε κάτι πιο ωραία. Θα χορέψεις πολύ? Φυσικά. Δείξε μας λίγο τι θα κάνεις.
παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε τέλεια. Καλησπέρα, μια χαρά είμαστε. Για πες μας, εσύ τι έχεις ετοιμάσει για πάνω στη σκηνή σήμερα, γιατί βλέπω ότι έχεις προδιάθεση πολύ καυτή. Είναι ένα φοβερό ντουέτο, πολύ καυτό, με μια φοβερή ύπαρξη γυναικεία. Θα είναι πολύ φουέγο εμφάνιση. Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πώς αισθάνεστε λοιπόν που θα είστε φέτος στο πλευρό της Ελένης Φουρέιρα? Πιστεύω ότι ήταν ό,τι καλύτερο για μας. Αυτή τη στιγμή με ένα top καλλιτέχνη, φοβερό επαγγελματία, φοβερό άνθρωπο. Τα υπόλοιπα σκηνή. Είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετέχω για πρώτη φορά στα MAD Awards και με μια έκπληξη μεγάλη, ένα τραγούδι που συνδυάζει τη ραπ μουσική, τη λαϊκή μουσική, την όπερα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με την Μπέκη Ζήνα και τον Καταχθόνιο. Γενικότερα θα το δείτε μέσα. Σου αρέσει η μουσική, παίζεις μουσική? Έπαιζα μουσική, τώρα για την πάρτι μου σπίτι. Έχεις φανταστεί έτσι ποτέ τον εαυτό σου μπροστά στη σκηνή να τραγουδάς? Ναι, αν ξαναγεννιόμουν θα ήθελα να ήμουν μπασίστας, η αλήθεια είναι, και λίγο να τραγουδάω. Ποια εμφάνιση έχετε ξεχωρίσει, κορίτσια? Που θα δούμε σήμερα, θέλω να δω την Ντέμι με την κυρία Σιλενίδη. Εγώ Μέλισσες, ανυπομονώ. Εσύ? Εγώ θέλω να δω τις Μέλισσες, γιατί είναι το αγαπημένο μου συγκρότημα. MAD Video Music Awards 2018 by Coca-Cola and McDonald's και δίπλα μου η εκρηκτική Σάγια, η οποία σήμερα θα εμφανιστεί και θα βάλει φωτιά, έχω μάθει στη σκηνή. Ναι, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, λοιπόν, ξέρω τι ζητάω. Ξέρεις τι ζητάς? Πες μας, ξέρεις? Ξέρω πάρα πολύ καλά τι ζητάω, το έχω βρει, είμαι χαρούμενη και είναι η πρώτη φορά που θα εμφανιστώ στη σκηνή. Που είμαι μητέρα. Ξέρω τι ζητάω, τίποτα δεν μένει πια να με κρατάει. Μόνο αυτό μετράει, μόνο αυτό μετράει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάγια, καλή επιτυχία.